κύριος Γραμματέας δεν έχει δικαίωμα εδώ μέσα να ασκεί πολιτική. Είναι διορισμένος υπάλληλος του κυρίου και εδώ πέρα δεν θα κάνει πολιτική. Στο χώρο εδώ πέρα. Διορισμένος ο λόγος εσύ. Σας ακούμε κύριε Ζαφυρόπουλο, σας παρακαλώ να μην το ξαναδιακόψω και κύριε Δήμα. Να ανακαλέσει. Ναι, σιγά-σιγά να ανακαλέσω. Κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει. Δεν μπορώ να τον υποχρεώσω. Τον είπατε και είπατε να ανακαλέσει. Σας παρακαλώ να μην ξαναπείτε, μπορείτε να ανακαλέσετε. Θα θέλατε. Αν δεν πίστευα αυτά που έλεγα, θα τα έλεγα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που με αυτόν τον τρόπο σας φέρνω πιο κοντά. Και για τους δυο σας. Ειλικρινά σήμερα κατάλαβα, κύριε Πιστικίδη, ότι όλα είναι καλά μέχρι τη στιγμή που θα πούμε κάτι άσχημο για σας. Εγώ γραμμή δεν παίρνω από κανένα. Δεν θέλω να με διακόπτετε. Δεν θέλω να με διακόπτετε. Όταν μιλάω εγώ δεν θα με διακόπτεις. Δεν θα με διακόπτεις. Θα σέβεσαι ότι είμαι ενεργή ακόμα. Δεν πρέπει να απαντάμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφήνετε να με διακόπτετε. Ούτε παρατήρηση δεν κάνετε. Λοιπόν, χαίρομαι που σας φέρνω πιο κοντά και διαπιστώνω ότι είσαστε ένας άνθρωπος που καθόμουν 2,5 χρόνια μαζί σας υπομονετικά, γιατί διαφωνούσα στα περισσότερα. Επίσης διαφωνούσα και με τον τρόπο που λειτουργούσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είπατε και στον κύριο Μπουρνού ότι έκανε λάθος με την επιλογή μου. Οι επιλογές οι δικές σας είναι λάθος. Θα αποδειχτούν και έχουν απεδειχτεί ήδη. Εγώ περπατάω με ψηλά το κεφάλι, γραμμή δεν πήρα ποτέ από κανένα, ούτε και θα παίρνω, ποτέ, και το έχω αποδείξει αυτό. Και ο τρόπος που συμπεριφέρεστε είναι το λιγότερο για μένα με απρέπεια και δεν το περίμενα αυτό. Κύριε Παπαντζή, όπως σας είπα, κύριε Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει γενικώς να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επιθέσεις και να θεωρούμε ότι ο άλλος θα πρέπει να κάθεται, να τρώει τη σφαλιά στα μουγκά. Αυτό πια κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε.